70 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές και στις Βρυξέλλες, σαν βόμβα έπεσε η είδηση ενός σκανδάλου μεγατόνων. Ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες έφτασαν στα ίχνη ενός καλωστημένου ρωσικού δικτύου προπαγάνδας που στόχευε στην παραπληροφόρηση αλλά και την αύξηση της ρωσικής επιρροής στη Γυραιά Ήπειρο, με απότερο στόχο να επηρεάσει τις ευρωκάλπες του Ιουνίου. Κάτι που επιβεβαίωσε στο Πολίτικο η ίδια η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα. Επιβεβαιώνεται αυτό που υποψιαζόμασταν. Το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί ύποπτα μέσα που προσποιούνται ότι είναι μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και χρήματα για να αγοράσει κρυφή επιρροή. Ένα Russia Gate πλανάται πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βούλιο δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Είναι ο τίτλος της βελγικής εφημερίδας Le Soir, την ώρα που οι αποκαλύψεις για το πώς δρούσε το κύκλωμα προκαλούν σοκ. Βιτρίνα του ρωσικού δικτύου, ο ιστότοπος Voice of Europe, που αποτελούσε διάβλο της ρωσικής προπαγάνδας και εναντίον του οποίου η Τσεχία επέβαλε ειδική Ρώσης απενεργοποιώντας τον. Το μεγάλο κεφάλι πίσω από αυτόν, ο Ουκρανός ολιγάρχης και φίλος του Πούτιν, Βίκτορ Μετβετσούκ. For Russia, digital information space is the present from heaven. They have always been good in brainwashing. This is just part of their military doctrine, to run this information war. Οι συντονισμένες έρευνες των μυστικών υπηρεσιών Τσεχίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας οδήγησαν όμως και στο εξής συγκλονιστικό έβριμα: ότι οι ευρωβουλευτές, κυρίως της άκρας δεξιάς, χρηματίστηκαν από τους Ρώσους προκειμένου το Κρεμλίνο να αποκτήσει επιρροή στην καρδιά της Ένωσης. Η Ρωσία πλήρωσε ευρωβουλευτές για να προωθήσουν τη ρωσική προπαγάνδα. Δεν μιλάμε για αθώους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για νομοθέτες που χρηματίστηκαν. Όσα αποκαλύπτονται τίθενται στο μικροσκόπιο ερευνών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με τα κόμματα να ζητούν αποκάλυψη των ονομάτων εδώ και τώρα. Στη Ρωσία πάντως οι αρχές προσπαθούν να δαμάσουν το τέρας της τρομοκρατίας που ξύπνησε στη χώρα. Μια βδομάδα μετά το μακελιό στη Μόσχα φαίνεται να απέτρεψαν ένα νέο χτύπημα αυτή τη φορά στη Σταυρούπολη. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες με καταγωγή από την Ασία που σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δημόσιο χώρο. Στο κρυσφύγετό τους εντοπίστηκαν εκρηκτικές και χημικές ουσίες, υλικά για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Και αυτά ενώ τρέχουν οι έρευνες και για το τρομοκρατικό χτύπημα στην αίθουσα συναυλιών που άφησε πίσω του 144 νεκρούς. 12 άτομα συνελήφθησαν μέχρι στιγμής για τη σφαγή, με το Ισλαμικό κράτος να παραδέχεται ότι 4 εξ αυτών ήταν όντως οι τζιχαντιστές που έσπηραν τον θάνατο. Η Μόσχα παρόλα αυτά επιμένει να βλέπει δυτικό και διουκρανικό δάκτυλο. Теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления.